Θα αλλάξουμε θέμα και θα έρθουμε στον κλάδο του τουρισμού. Αφορά η είδηση όλη την χώρα. Βεβαίως, στη Δυτική Μακεδονία μπορεί το καλοκαίρι να μην έχουμε μεγάλο ποσοστό τουρισμού, τουριστών, αλλά έχουμε πολλούς Δυτικομακεδόνες που μετακινούνται σε τουριστικές περιοχές για να απασχοληθούν. Τις τελευταίες λοιπόν ημέρες το θέμα των εργασιακών συνθήκων σε τέτοιες θέσεις στον επισκεπτισμό και στον τουρισμό έχει έρθει στην επικαιρότητα. Αφορμή ήταν το περιστατικό με την δημοσιοποίηση με οπτικό υλικό ενός σερβιτόρου στην Ρόδο, σε κατάστημα Beach Bar στην Ρόδο. Και το θέμα αυτό έχει πάρει θέση και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισκεπτισμό Τουρισμό, όπου ζητά το αυτονόητο, δηλαδή να ισχύσουν, να εφαρμοστούν και να τηρούνται οι συνθήκες που έχουν συμφωνηθεί από τον νόμο, από τους εργοδότες στον κλάδο του τουρισμού και του επισκεπτισμού. Εμείς θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα και θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας, είναι ο κύριος Κουτούκης. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε τον χρόνο σας, κύριε Κουτούκη. Να είστε καλά, κύριε Στολ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι συμβαίνει με τα εργασιακά δικαιώματα και την τήρηση αυτών στην Ελλάδα, εν μέσω βεβαίως τουριστικής έξαρσης? Ποια είναι η εικόνα σας, αν υπάρχουν πολλαπλά προβλήματα, αν μπορεί να χαρακτηριστεί με το θετικό στη Ρόδο, ή αν είναι μια κατάσταση η οποία χρήζει περαιτέρω προσοχής από τους αρμοδίους φορείς? Δυστυχώς το περιστατικό στη Ρόδο δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό. Σε όλη τη χώρα υπάρχει παραβατικότητα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι η παραβατικότητα χτυπάει στο κόκκινο. Μάλιστα. Είχαμε το συμβάν στην Κρήτη με τον συνάδελφο που κάηκε. Με το καυτό το λάδι. Ναι. Τον άνθρωπο δεν τον πήγαινε ούτε στο νοσοκομείο, κύριε Χριστόδουλε. Τον βάλανε στο ψυγείο με τα νοπά κρέατα μέχρι να έρθει ο γιατρός ο δικός σου να τον εξετάσει. Ένα νέο παιδί. Έχει δει όλη η Ελλάδα τις φωτογραφίες που είναι καμένος, χέρια, πρόσωπο, πόδια, σε όλο του το σώμα. Βεβαίως. Συναδέλφισσα, καμαριέρα, στα νησιά των Κυκλάδων, κάνουν εργασίες πέραν από τα δωμάτια. Συναδέλφισσα μου, καμαριέρα, την κατεβάσανε από τα δωμάτια, τη βάλανε στην πισίνα να τρίψει τα πλακάκια της πισίνας μέχρι να έρθει το υδροφόρο να γεμίσει την πισίνα. Σας αναφέρω περιστατικά. Ξυλοκοπήθηκε εργαζόμενος σερβιτόρος. Ναι, και αυτό λοιπόν, έχουμε ακούσει, βεβαίως. Οι καταγγελίες στην Ομοσπονδία είναι καθημερινές. Τις προωθούμε στην επιθεώρηση εργασίας και βλέπουμε και από την επιθεώρηση τι γίνεται. Οι άνθρωποι και εκεί πέρα κάνουν πολλή δουλειά, αλλά οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Εμείς ζητούμε τον εντατικό έλεγχο. Εντατικοποίηση των ελέγχων. Επομένως, το πρόβλημα, η πηγή του, είναι ότι ενώ υπάρχει μια νομοθεσία αυστηρή που σας καλύπτει, δεν εφαρμόζεται γιατί δεν μπορούν να ελεγχθούν οι λίγοι, πολλοί, όσοι είναι που την παραβιάζουν, έτσι. Προς τιμήν του και ο κύριος Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Γεωργιάδης, με την πρώτη στιγμή που δημοσίευσαμε, γιατί εμείς αναδείξαμε σαν Ομοσπονδία το θέμα με τον συναδελφό μας στη Ρόδο. Βεβαίως. Το παιδί αυτό μπορούσε να έχει πνιγεί. Εάν είχε πνιγεί σήμερα, τι θα κάναμε? Προστιμούτης και ο Υπουργός κινητοποίησε το ΣΕΠΕ, που να θυμίσω εδώ πέρα ο ΣΕΠΕ είναι ανεξάρτητη αρχή. Λοιπόν, έγινε έλεγχος. Βέβαια, ο έλεγχος που έγινε δεν βρήκε κάτι μεμπτό. Έχω την αναγγελία πρόσληψης, δουλεύω 8ωρο, πενθήμερο, οκ. Okay. Εδώ έπρεπε να πάει τεχνικό κλιμάκιο του ΣΕΠΕ. Ναι. Για να γίνει ο έλεγχος. Ο νόμος 3850 του 2010 προβλέπει τα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους. Και αυτό είναι το σημαντικό. Αν υπήρχαν σωστικά μέτρα και στο 2 Δευτέρα, είναι σημαντικό. Παρακαλώ, παρακαλώ, εκεί να μείνουμε βεβαίως. Ότι εδώ προβλέπει η εργατική νομοθεσία. Σωστικά μέτρα υπήρχαν. Αυτό το παιδί θα μπορούσε να πνιγεί. Το είδαμε όλοι ότι ήταν μέχρι το λαιμό. Ναι. Θα μπορούσε να ζαλιστεί το παιδί. Ο συνάδελφος αυτός μπορεί να είχε πνιγεί και σήμερα να μιλάμε σε άλλη βάση. Και αυτό είναι το κρίσιμο. Οι εργατικοί νόμοι υπάρχουν. Έτσι. Δεν εφαρμόζονται. Και αν θέλετε να μείνουμε σε αυτό, γιατί είναι πολύ κρίσιμο, ακόμα και αν υπάρχει η μαρτυρία του υπαλλήλου, ο οποίος λέγεται πως ανέφερε πως εγώ το έκανα με δική μου πρωτοβουλία, ακόμα και με πρωτοβουλία του εργαζομένου, υπό τις όποιες συνθήκες την πήρε, δεν μπορεί να υπερβεί να κάνει στην άκρη τον νόμο. Ακριβώς είναι όπως το λέτε. Και ένας συνάδελφος, μάθαμε ότι 20 συνάδελφοι βγάλουν και μια επιστολή που λέει ότι εμείς εδώ δουλεύουμε καλά, παίρνουμε τα τυχερά μας, το κάνουμε αυτό για να πάρουμε τα μπουρμποάρ. Τα μπουρμποάρ τα παίρνουμε γιατί είμαστε επαγγελματίες και τα παίρνουμε με αξιοπρέπεια.
Με την ίδια, την με την ίδια λογική. Να θέλουν 20 και 30 συνάδελφοί μου να κάνουν το οτιδήποτε. Έτσι. Εμείς θα αφήσουμε, η Ομοσπονδία Επιστημισμού Τουρισμού θα αφήσει στο έλεος 600.000 εργαζόμενους. Έτσι ακριβώς. Τι πρέπει να γίνει, κύριε Κουτούκη, πέρα από το προφανές, να υπάρξει μία αύξηση του προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου, για να μην, ας πούμε, επιτραπεί όρος τους πάρει όλους η μπάλα, καλούς και κακούς εργοδότες, και ακριβώς, να μην κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι, να γνωρίζουν ότι πηγαίνουν σε έναν τόπο όπου θα εργαστούν, θα έχουν τα ωφέλη, το κέρδος, το μισθό τους, χωρίς όμως να καταπονηθούν πέραν του επιτρέποντος. Ζητάμε τον σεβασμό. Είμαστε εργαζόμενοι και δεν είμαστε δούλοι. Πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, πρέπει να υπάρξει ο ελεκτικός μηχανισμός, οι ελεκτικοί μηχανισμοί πρέπει να δουλέψουν. Δουλεύουν οι άνθρωποι, όπως σας είπα, πάλι, αλλά εδώ υπάρχει υποστελέχωση. Ναι. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Δουλεύω στη Μύκονο. Σαντορίνη, Πάρο. Λέμε όλοι είναι οι ναυαρχίδες του τουρισμού μας αυτά τα νησιά. Βεβαίως. Δεν τσουβαλιάζουμε όλους τους εργοδότες. Είτε στον τουρισμό, είτε στην εστίαση. Υπάρχει μία μερίδα, πολύ μικρή μερίδα, που παραβαίνουν. Οκ. Εάν εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να καταγγείλω τον εργοδότη μου στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Πάρο, ξέρετε που πρέπει να πάω? Στην επιθεώρηση τη Σύρου. Δεν υπάρχει γραφείο ούτε στη Μύκονο, ούτε στη Σαντορίνη, ούτε στην Πάρο. Ναι. Ενώ είναι περιοχές όπου υπάρχει έξαρση τουρισμού, δουλεύουν χιλιάδες εργαζόμενοι, χωρίς όμως να υπάρχει. Είναι καλοί εργοδότες, τηρούν τη σύμβαση του επιστημισμού και των ξενοδοχείων. Ναι. Των εργαζομένων στα ξενοδοχεία, που είναι γενικώς υποχρεωτική, έτσι και οι δύο. Η μεν μία των ξενοδοχοπαλλήλων έχει κηρυχθεί από τις 21 Απριλίου και από τις 17 Ιουνίου της εστίασης. Ναι. Και τις εφαρμόζουν. Εγώ λέω για έναν κακό εργοδότη και θέλει να τον καταγγείλει ο συνάδελφός μου. Πού θα πάει? Θα πάρει το καράβι από τη Μύκονο για να πάει στη Σειρό? Εύλογο. Και βεβαίως είναι και ένα ζήτημα η συνδικαλιστική ενίσχυση, η δημιουργία μιας ασπίδας από την Ομοσπονδία σας και τα κατόπου σωματεία. Όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτήν και το να έρθουν σε εσάς, έτσι. Σας είπα ότι έχουμε καθημερινές καταγγελίες στην Ομοσπονδία. Στο γραφείο καθημερινά, τι να σας πω, κατακλειζόμαστε. Το καταλαβαίνω. Εμείς προωθούμε στις επιθεωρήσεις. Ναι. Ελέγχουμε τι γίνεται. Αλλά από την άλλη δεν είμαστε ούτε εισαγγελείς, δεν απορρέουμε με εμείς δικαιοσύνη, ούτε πάλι μπορούμε να νομοθετήσουμε. Ελέγχουμε όμως. Και τα κατατόπου σωματεία μας σε όλη τη χώρα είναι δίπλα στους συναδέλφους. Ναι. Παντού. Το γνωρίζουμε εμείς αυτό. Ήδη την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε τις περιφερειακές συσκέψεις σε όλη τη χώρα με τα πρωτοβάθμια σωματεία μας. Καταγράφουμε τα προβλήματα και τα αναδεικνύουμε. Και δυστυχώς πρέπει με να. Κλιμάκια, ναι, ναι. Με κλιμάκια των επιθεωρητών εργασίας. Θα κάνουμε και ελέγχους. Επιτόπου. Επιτόπιους ελέγχους. Αυτό είναι το σημαντικό. Να παραβρίσκεται κλιμάκιο της Ομοσπονδίας. Και να ελπίζουμε, κύριε Κουτούκη. Ο συνάδελφος ο Γιώργος Χότσεκλου. Βεβαίως. Και εγώ. Και να ελπίζουμε να μην φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Τα λέγαμε πριν από λίγες ημέρες, τη θετική εξέλιξη της συλλογικής σύμβασης και την υποχρέωση και την δέσμευση εφαρμογής αυτής παντού και από την πολιτεία. Ας ελπίσουμε να κάνουμε μπροστά θετικά βήματα προς τα εμπρός και όχι πισωγυρίσματα. Για να ξαναγυρίσουν, κύριε Χριστόδουλε, και οι εργαζόμενοι στην εστίαση και στον τουρισμό. Λείπουν 60.000 εργαζόμενοι. Ναι. Ναι. Έχουν αποχωρήσει, συνάδελφοί μου. Συνθήκες εργασίας απαράδεκτες, διαβίωσης. Πηγαίνουμε να μείνουμε και μένουμε 4 άτομα μέσα σε ένα δωμάτιο. Αυτά είναι απαράδεκτα να συμβαίνουν. Και αποδεικνύονται και εκ του πονηρού κάποιες άλλες αναφορές ότι για ποιο λόγο δεν θέλουν να δουλέψουν οι Έλληνες, αφού υπάρχουν θέσεις εργασίας. Και τεμπέληδες. Ποιοι εμείς που προσφέρουμε τα μέγιστα στο ΕΠ της χώρας. Ναι, βέβαια. Ζητάμε βέβαια. Λοιπόν σεβασμό, αν μη τι άλλο. Μπορεί κανείς πολύ εύκολα. Και από τους εργοδότες, αλλά και από την πολιτεία. Πρέπει και η πολιτεία να τα κοιτάξει αυτά. Βεβαίως. Εμείς δεν νομοθετούμε. Μα κυρίως η πολιτεία. Δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς. Μπορεί κανείς πολύ εύκολα λοιπόν μια απλή ένσταση στο διαδίκτυο να βρει τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Ομοσπονδίας και να καταγγείλει το οτιδήποτε. Έτσι. Είναι υπό ΕΤ. Βεβαίως. Στον 87-89. Βεβαίως αρμόδια είναι η επιθεώρηση εργασίας και η πολιτεία, αλλά μπορείτε και εσείς να πιέσετε. Εμείς κάνουμε όπως το καθήκον, αναδεικνύουμε όλα αυτά, τα προωθούμε στις επιθεωρήσεις. Και βλέπουμε τι γίνεται. Ναι, ακολουθείτε την υπόθεση. Δεν το αφήνουμε, δηλαδή. Έγινε μια καταγγελία ενός συναδέλφου, ναι, οκ, πήγαμε στην επιθεώρηση και τέλος. Όχι.
Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντα δίπλα στους αδέλφους μας. Το γνωρίζουμε. Γιατί ευχαριστούμε. Αυτοί μας έχουν βάλει εκεί που είμαστε σήμερα. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή δύναμη. Να καλή είστε συνέχεια. Καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.